βοηθήσετε. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι μέχρι τώρα τα ζητήματα τα οποία αναφέρατε, αν μου επιτρέπετε, κατά 90% αναφέρονται στον Ερυθρό Σταυρό. Έχει μια σημασία να γνωρίζουμε αρκετά πράγματα, αλλά εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ στο αντικείμενο διερεύνησης της Επιτροπής μας, που είναι το ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ. Άκουσα πολλές φορές να λέτε τη λέξη ιδιωτική κλινική. Για δώστε μας τη δικιά σας άποψη για τον χαρακτηρισμό, για τη νομική μορφή του ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ. Το ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ αναφέρεται και σε αγωγές του ελληνικού δημοσίου τότε, δια του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργείου Υγείας, και το αναφέρω και εγώ στην άμυνά μου στο δικαστήριο στον Μαρτίνη, χάνοντας χρήση αυτών των εγγράφων. Το ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ συνιστήθη με νόμο του 1992 για να έχει ένα καθεστώς συγκεκριμένο. Το καθεστώς αυτό το Υπουργείο Οικονομικών το έκρινε στη συνέχεια ότι ήταν καθεστώς ιδιωτικής κλινικής αμυγός. Το ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ όμως έκανε, επειδή ακριβώς έκανε τη συμπίκνωση της διαπλοκής και της διαφθοράς που λέει ο Μαρτίνης, έκανε, ταύτισε με ένα πολύ ωραίο τρίκ και κόλπο που δεν θα μπορούσε να το κάνει ποτέ ο Μαρτίνης χωρίς την πολιτική ηγεσία η οποία το εμπνεύστηκε το ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ, ταύτισε τον Ερυθρό Σταυρό και την περιουσία του Ερυθρού Σταυρού με το ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ. Και έτσι δημιουργείται αυτή η ιδιωτική κλινική κατά τον νόμο πάνω σε ένα οικόπεδο το οποίο το Υπουργείο Οικονομικών λέει από αυτό το οικόπεδο, το νοσοκομείο Κοριαλένιο Μπενάκη ως νομικό πρόσωπο, κάνει αγωγή την οποία υποστηρίζει το Υπουργείο Οικονομικών και λέει και το Υπουργείο Υγείας και λέει το οικόπεδο αυτό των 7.000 τόσων στρεμάτων είναι του δημοσίου και πάτε να φτιάξετε μια ιδιωτική κλινική. Επειδή είναι ιδιωτική κλινική, δεν μπορείτε να τη φτιάξετε. Τη φτιάχνουν. Στη συνέχεια παίρνουν την περιουσία του Ερυθρού Σταυρού, μεταξύ των οποίων, κύριε Γιοργαντά, εάν δείτε μέσα ο νόμος, λέει ο Ερυθρός Σταυρός ανοιχτά, επίσημα και βεβαιωμένα επιχορηγείται από τον προϋπολογισμό. Δηλαδή, από τον ελληνικό φορολογούμενο, από το δημόσιο χρήμα. Ο Ερυθρός Σταυρός. Θα βρείτε, έχω σειρά εγγράφων και σε αυτό το πόνημα, αν θελήσετε να το βγάλετε φωτοτυπίες, γιατί εγώ δεν έχω δυνατότητα. Ο Ερυθρός Σταυρός έχει μια περιουσία αμύθιτη, τρομακτική. Ως δημόσιο όμως. Είναι δημόσιο, δημόσια περιουσία. Αφού επιχορηγείται από το κράτος κάθε χρόνο με δισεκατομμύρια δραχμές και στη συνέχεια που ήρθε το ευρώ με εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η δημόσια περιουσία περνάει με δωρεές απευθείας, με άλλα κόλπα τρίκ, περνάει στην ιδιωτική κλινική ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ. Και η ιδιωτική κλινική δημιουργείται αμυγός με δημόσια ακίνητη περιουσία και δημόσια μετρητά χρήματα. Επομένως, το ΕΡΙΚΟΣ και έχει την ίδια διοίκηση. ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ και Ερυθρός Σταυρός. Επομένως, με μία απλή διαδικασία και κίνηση, η πολιτική ηγεσία μπορούσε να πει τι μας λέτε, τι παραμύθια είναι αυτά που μας λέτε για ιδιωτικό νοσοκομείο. Αυτό είναι δημόσιο γιατί δημιουργήθηκε με δημόσια περιουσία. Γιατί δημιουργήθηκε με τις κρατικές επιχορηγήσεις. Και όχι μόνο 4,5 εκατομμύρια, κύριε Γιοργαντά. Είστε νομικός, καταλαβαίνετε πολύ καλύτερα από μένα. Για να κερδίσουμε λίγο τις ερωτήσεις που θα σας κάνω. Άρα, εσείς μπορείτε να πάτε να χτίσετε, κάποιος πολίτης εννοώ, ή εγώ, να πάω να χτίσω ένα ιδιωτικό σπίτι, εταιρεία, σε δημόσιο ακίνητο, σε ακίνητο του δημοσίου και να το τροφοδοτήσω με χρήματα του δημοσίου και να λέω είναι ιδιωτικό δικό μου. Αυτό ήταν ένα μεγάλο παραμύθι, το οποίο έγινε όμως για να μπορεί να δίνει μισθούς, για να μπορεί να κάνει διορισμούς, για να μπορεί να κάνει νοσηλείες, όχι απόρων, που λέει αυτό ο ιδρυτικός του σκοπός, αλλά αυτών των επωνύμων που είναι εδώ μέσα. Κύριε Ντάσκα, ναι. Στις προτάσεις σας, στην αγωγή του κυρίου Μαρτίνη, ναι. Στην αγωγή που κερδίσατε, ναι. Υπερασπιστικά. Σε πρώτο βαθμό την κέρδισα. Συγγνώμη. Σε πρώτο βαθμό την κέρδισα. Σε πρώτο βαθμό. Ναι. Την στο δεύτερο ψάξατε τη συνέχεια. Εσείς... Με τσάκισαν στο δεύτερο βαθμό. Σε τσάκισαν. Ναι. Δεν την έχω μπροστά μου να σας πω. Το λέω εγώ. Το λέω εγώ. Με τσάκισαν στο δεύτερο βαθμό. Εσείς στην υπερασπιστική σας γραμμή είναι ότι εδώ πρόκειται για μια ιδιωτική κλινική. Το αναφέρετε κι εσείς ο ίδιος. Εγώ κατανοώ αυτό τη σκέψη που κάνετε και αυτό που καταγράφετε. Αλλά ότι χρηματοδοτούταν ο Ερυθρός Σταυρός
Δεν σημαίνει ότι σε δημόσια περιουσία επάνω χτίστηκε το ερήκος Δεινά. Δεν χτίστηκε σε δημόσια. Χρηματοδοτούταν ο Ερυθρός Σταυρός. Και όντως, προφανώς ο Ερυθρός Σταυρός έδινε και κάποια χρήματα στο ερήκος Δεινά. Αλλά το χαρακτηρισμό ιδιωτικής κλινικής, να το ξεπεράσουμε αυτό, νομίζω έχει λυθεί. Τον χρησιμοποιείτε κι εσείς. Εμένα με ενδιαφέρει κάτι άλλο να σας ρωτήσω τώρα. Γράφετε κάποια στιγμή, και δεν ξέρω πραγματικά ποιο ήταν το αποτέλεσμα, το λέτε στην 155 σελίδα εδώ που έχετε την αγωγή σας, ότι υπήρχε τη στιγμή της εκδικάσεως της αγωγής κακουργηματική δίωξη σε βάρος των μελών του Ερυθρού Σταυρού. Τι έγινε με αυτή την υπόθεση, γιατί εγώ δεν μπόρεσα να αντιληφθώ που κατέληξε. Σας ευχαριστώ που μου το θυμίζετε και εμένα, γιατί το ξέχασα κιόλας κι εγώ αυτό. Θυμάμαι μεταξύ των αρκετών ποινικών διώξεων κακουργηματικών. Θυμάμαι και το καταθέτω στα πρακτικά, το ευρύ επιτροπή σας, τι έχει γίνει με όνομα και ποια κατάληξη έχει. Θυμάμαι ότι με κάλεσε μία φορά από τις πολλές ένας ανακριτής, ο οποίος λεγόταν Δημοσθένης Βλάχος και ο οποίος έκανε έρευνα, μία από τις έρευνες, τις κακουργηματικές για τον Ερυθρό Σταυρό. Πήγα επί δύο ή τρεις συνεχόμενες μέρες, γιατί ήταν τόσο το υλικό που μου είπε να το ταξινομήσουμε, να το βάλουμε σιγά σιγά κάθε τμήμα του. Πήγα λοιπόν και μία δεύτερη ή τρίτη φορά, αν θυμάμαι, και έγραφε πάνω την κατάθεση, ενώπιον μου παρουσιάστηκε ο δάσκας κλπ. Και καταθέτει. Και την κλείναμε κάθε φορά. Έφυγα με τη διαβεβαίωσή του, αλλά αυτό δεν αποδεικνύεται. Ας πούμε, έφυγα πιστεύοντας ότι θα πάω να συνεχίσω και για τα υπόλοιπα που είχα. Δεν με φώναξε ποτέ για τρίτη συνέχεια. Θεώρησα ότι του ήταν αρκετά και θα πήγαινε, θα τα προχωρούσε και θα τα έκανε. Κύριε Βουλευτά, εσείς πρέπει να βρείτε πού κατέληξαν αυτές οι διώξεις, σε ποιο αρχείο, διότι σε καμία από αυτές τις διώξεις εγώ δεν τη βρήκα μπροστά μου, δεν με ξανακάλεσαν ποτέ ως μάρτυρα. Κύριε Ντάσκα, ρωτώ από πραγματικό ενδιαφέρον, γιατί δεν μπορώ να έχω την εικόνα. Εσείς όλα αυτά τα χρόνια που ασχοληθήκατε και δώσετε, φαντάζομαι, και κάποια στοιχεία στις αγγελικές αρχές. Έχετε κάποια εικόνα για τον Ερυθρό Σταυρό που κατά βάση ασχοληθήκατε και ό,τι άλλο εσείς θα μας πείτε. Έτσι που τελικά οδηγήθηκε σε ακροατήριο, υπάρχει μια εκδίκαση, μια καταδίκη για να μπορέσει να αξιολογηθεί και να χρησιμοποιηθεί από την Επιτροπή. Η απόλυτη, κατά τη γνώμη μου, συγκάλυψη του σκανδάλου, του μεγαλύτερου σκανδάλου, όπως μου είπε ο ύμνηστος Μητσοτάκης, η απόλυτη συγκάλυψη και σε δικαστικό επίπεδο. Γι' αυτό μίλησα για διαπλοκή και διαφθορά τριών επιπέδων. Πολιτικών, δημοσιογράφων και δικαστικά. Δεν ξέρω αν ο ανακριτής αυτός την προχώρησε και που την προχώρησε ή έκρινε ότι δεν στοιχειοθετούνται. Κατά τη γνώμη μου, το ότι ο Μαρτίνης καταλήγει στη φυλακή για μία μίζα που δόθηκε το 1998 από μια εταιρεία ενός Κάμπι, τον οποίο βρήκαμε μπροστά μας κάπου στην Περσία, και ο Κάμπις δεν έχει κληθεί να δώσει κατάθεση ακόμα, ούτε σε ειδικό ανακριτή, ούτε πουθενά, για την υπόθεση αυτή για τη μίζα του Μαρτίνη. Το γεγονός όμως ότι ο Μαρτίνης καταλήγει στη φυλακή χωρίς τη δική μου συμβουλή και τη δική μου έρευνα, αλλά γιατί του βρήκαν στοιχεία το 98, τότε που φωνάζαμε όλοι και γράφαμε, δείχνει ότι όλα αυτά τα χρόνια, αφού είναι το 98, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Το 98 φωνάζαμε. Ο Σαραντόπουλος, ο εκδότης πανίσχυρος της απογευματινής, δίνει κατάθεση 1/12 του 98 και λέει κάτω από το τραπέζι 5 δισεκατομμύρια για την κατασκευή του ερήκους Δεινά. Κατάθεση. Ανακριτική. 5 δισεκατομμύρια. Υπήρχε μέσα μια εταιρεία που λεγόταν Αθηνά Συμβουλευτική, η οποία λέει πήρε μια μίζα 600 εκατομμύρια για να κάνει κάτι θα έκανε, να βρει δάνεια του Ερυθρού Σταυρού. Όσο και ο Ερυθρός Σταυρός με την τεράστια περιουσία μπορούσε να τη βρει μόνος του. Αθηνά Συμβουλευτική και Κάμπις, ερευνήστε αν είναι το ίδιο πράγμα. Φαίνεται λοιπόν τότε που λέει αυτή η κατάθεση του πανίσχυρου εκδότη, λέει μίζα, εμφανίζεται σήμερα η δικαιοσύνη να λέει ναι, έχω τον φίλο Μαρτίνη στη φυλακή για μίζα του 1998. Εγώ από το 1998, όταν ο Μητσοτάκης μου είπε ψάξε να δεις, προφανώς αυτά ήξερε. Και προφανώς τέτοια πήρα εγώ. Έγγραφα τότε. Αυτές οι μίζες, αυτά που έγιναν μετά, γιατί έπρεπε να έρθει το 2016, πότε μπήκε ο Μαρτίνης στη φυλακή. Και γιατί
σήμερα που μιλάμε, που είμαι εγώ στην Επιτροπή εδώ, ακόμα δεν έχει κληθεί αυτός ο Κάμπης, γιατί αυτός φαίνεται να δίνει τη μίζα, για να του πούν, ή μέσα της εταιρείας του πούν, πού είναι, για φέρτε τα μας αυτά. Γι' αυτό είπα προηγουμένως, κύριε Γιωργαντά, αν μου επιτρέπετε, όλα τα ονόματα των μελών της οικογένειάς μου και των συγγενών, λέγοντάς σας, αρχίστε από μένα την έρευνα και ανοίξτε λογαριασμούς. Για να δείτε τι χρήμα, με τι χρήμα έζησα όλα τα χρόνια. Τάσκα, με αλλά σεβασμό, ανοίξτε και αυτονών. Δεν μπορεί η δικαιοσύνη να έχει, να έχει τον Κάμπη χωρίς ακόμα να έχει καταθέσει. Γι' αυτό λέω για συγκάλυψη μέχρι τώρα. Με σεβασμό σε αυτό που λέτε, να σας πω ότι ξέρετε πάντα τα χρήματα δεν είναι σε λογαριασμούς, είναι και σε μαύρες σακούλες. Και σε εταιρείες. Εντάξει. Και σε εταιρείες. Σωστά. Δεν σημαίνει σωστά. Αποκλειστικά και κάτι. Ναι, αυτό όχι, όχι, δεν σημαίνει. Βεβαίως, λοιπόν, βεβαίως. Αυτό όμως που εγώ παίρνω τώρα από την απάντησή σας, καταγράφω όπως το θέσατε, είναι ότι δεν υπάρχει κάποια καταδίκη όλο αυτό το διάστημα. Ρωτάω κάτι για να περάσω λίγο στο Ερίκος Δινάν. Ο Μαρτίνης έπρεπε να απομακρυνθεί από τη διοίκηση του Ερυθρού Σταυρού και του Ερίκος Δινάν. Ο Μαρτίνης έπρεπε να έχει πάει φυλακή από το 1993-1994-1995. Έπρεπε να έχει πάει φυλακή από τότε. Είστε ο πρώτος που αντιπαρατεθήκατε τόσο έντονα μαζί. Έπρεπε να έχει πάει φυλακή από τότε. Δεν πήγε φυλακή γιατί οι πολιτικές εξουσίες, η δικαστική εξουσία και οι μεγαλοδημοσιογράφοι, ενεργώντας ο ένας συμπλήρωνε, η μία εξουσία συμπλήρωνε την άλλη, τον κράτησαν απ' έξω και έφτασε στο απροχώρητο η υπόθεση του Μαρτίνη μετά 19 χρόνια και αφού όλα αυτά τα προηγούμενα εγκλήματα που αποδεικνύονται από έγγραφα, άλλα έχουν παραγραφεί, άλλα έμειναν αδιερεύνητα. Για να μείνει στα πρακτικά της Βουλής, εγώ την έχασα τη δίκη με τον Μαρτίνη. Μη μείνει αυτό. Εγώ την έχασα τη δίκη με τον Μαρτίνη στο εφετείο. Δώστε μας αυτοί λίγο που εικόνα. Τα ακούνε σήμερα που λένε ότι ο Μαρτίνης και είναι σκάνδαλο αυτό. Αυτό εκεί με οδήγησε ο Μητσοτάκης. Να πάρω το μεγαλύτερο σκάνδαλο από πλευράς ελληνικού κράτους και να μείνω μόνος μου σε μία αγωγή, κύριε Γιωργαντά, επειδή είστε δικηγόρος, αναφερόμουν ως αυτή την περίφημη ο γάμα εναγόμενος, ο τρίτος εναγόμενος. Ο τρίτος. Πάνω όμως η αγωγή είχε μόνο έναν εναγόμενο. Ποιοι ήταν οι άλλοι δύο όταν ήμουν διευθυντής του αδέσμευτου τύπου και γιατί έμεινα μόνος εγώ. Γι' αυτό την έχασα τη δίκη. Γι' αυτό γινόταν οι συγκαλύψεις αυτές. Τάσκα, αν μου επιτρέπετε. Γιατί οι άλλοι δύο προφανώς αποσύρθηκαν από συζητήσεις και από αυτά πίσω από το παρασκήνιο και πίσω δεν από την πλάτη. Δεν αποκλείεται να έγινε συνεννόηση με τον Μαρτίνη με όσα αναφέρεται και εγώ το σέβομαι όπως το λέτε. Εγώ βέβαια διαβάζοντας την πρώτη αυτή απόφαση την οποία είχα στα χέρια μου, την εφετειακή δεν την έχω, την 325 του 2003, βλέπω ότι σας δικαίωσε σε όλα. Η απόφαση αυτή 325. Απλά πέστε μας. Για να έχω και εγώ την εικόνα που πραγματικά την ξέρω, στο εφετείο τελικά τι επιδικάστηκε ως, δηλαδή ποια στοιχεία δέχτηκαν ως συκοφαντικά και ποια όχι, η τελεσίδικη αυτή η απόφαση. Για να μείνει στα πρακτικά, περισσότερο όχι για την απάντηση τη δική σας, αλλά να καταλάβει και ο κόσμος και να καταλάβει και ίσως και η οικογένεια η δική μου που υπέφερε δεινά επί 19 χρόνια. Εγώ είχα γράψει ένα δημοσίευμα και ρωτούσα τον Σιμίτη, τον τότε πρωθυπουργό. Όταν είχε πάει ο Σιμίτης εκεί. Και τον ρωτούσα, τι δουλειά έχεις πρωθυπουργός της χώρας, να φωνάζεις τις κάμερες για να πας να βγάλεις μια κάτι στη μύτη ή σε αυτό. Mm-hmm. Τι δουλειά έχεις στο Ερίκος Δινάν, ακριβώς στο διάστημα που το διοικητικό του συμβούλιο, το οποίο μάλιστα υποτίθεται ότι ελέγχεται από το άλλο κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία, που μέσα ήταν ο Βαρβιτσιώτη Τσαλδάρη, τι δουλειά έχεις εσύ να πας με τις κάμερες και να φανείς ότι πας στο Ερίκος Δινάν. Όταν αυτή είναι κατηγορούμενη σε βαθμό κακουργήματος. Τι μήνυμα περνάει στη δικαιοσύνη, κύριε Σιμίτη, του έλεγα. Αυτά τα ερωτήματα ο Μαρτίνης τα μετέτρεψε σε συκοφαντική δυσφήμιση και είπε τον συκοφαντή. Κύριε Σιμίτη, νίκησε στην πραγματικότητα. Δεν τον συκοφαντεί, τον ελέγχει, γιατί αφού είναι κατηγορούμενος εκείνη την εποχή, τι δουλειά έχει να πάει με τις κάμερες και αυτό το ελέγχει την εξουσία. Οι εφέτες, οι σοφοί, είπαν ότι είναι συκοφαντή αυτό. Ρωτάς τον πρωθυπουργό της χώρας κλπ. Και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον οποίο είχα πάει. Και είπαν ότι είναι συκοφαντή αυτό. Κύριε Γιωργαντά, ήθελα να μείνει και αυτό επίσης στα πρακτικά. Είναι η εποχή
που έγινα τόσο στόχος όσο αποδεικνύεται εξ εγγράφων και έγινα στόχος από την πολιτική, δικαστική και δημοσιογραφική εξουσία. Τι εννοώ? Αν ψάξετε στο διαδίκτυο θα βρείτε την πρώτη προσφυγή δημοσιογράφου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτή η προσφυγή έγινε από μένα το 2003 και 2004, τότε που γινόταν η δίκη στο Μαρτίνι. Τότε κατά σύμπτωση, δεν ασχολούμουν μόνο με το Μαρτίνι νυχθημερών, ήταν μία από τις εκατοντάδες έρευνες που έκανε. Τότε είχα διατυπώσει, κύριε Βλεφτά, ένα ερώτημα για έναν εισαγγελέα και έλεγα, γιατί τον αγαπάνε αυτόν τον εισαγγελέα ο δήμαρχος, ο νομάρχης και ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου? Τι πιο καλό τιμητικό για έναν εισαγγελέα να τον αγαπάνε και να τον εκτιμούν ο νομάρχης της περιοχής του, ο δήμαρχος της περιοχής του και ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου? Τι τιμητικότερο? Και όμως αυτό το ερώτημα, το εφετείο της Θεσσαλονίκης, το θεώρησε συκοφαντική δυσφήμιση και μου βγάλε απόφαση σε 8 εργάσιμες ημέρες. Να μείνει στα πρακτικά και να το γράφουν. Σε 8 εργάσιμες ημέρες μου έδωσε ένα μάθημα να μάθεις να ασχολείσαι με δικαστικούς και το και το και το σε 8 εργάσιμες. Έτσι πήγα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και αυτή η απόφαση είναι που υπάρχει στο διαδίκτυο που θα βρείτε, Δάσκας κατά Ελλάδος, που την κέρδισα εγώ τότε. Σε αυτό το κλίμα έκανα τις έρευνες, σε αυτό το κλίμα υφιστάμιν αυτές τις διώξεις που υφιστάμιν για καθένα. Έχω πάει άπειρες φορές στο δικαστήριο. Για να προλάβω λίγο το χρόνο, κύριε Δάσκα, μία τελευταία ερώτηση για να φανεί, εσείς θα το πείτε, αν σωστά το ανάγνωσα, ότι υπήρχε στήριξη όμως και από μέρος του πολιτικού προσωπικού. Ότι? Βλέπω ότι υπήρχε στήριξη προς το πρόσωπό σας από τμήμα του πολιτικού προσωπικού εκείνης εποχής. Βλέπω ότι στην αγωγή που είχατε εναντίον σας από το Μαρτίνι υπάρχουν αρκετές ενόργειες βεβαίως. Εγώ θέλω να αναφέρω δύο, ναι, της κυρίας Βούλτεψης και της κυρίας Παπακώστα. Αυτές οι ενόργειες βεβαίωσης ήταν μέσα στο υλικό, το αποδεικτικό, το ενισχυτικό για εσάς. Σωστά το αναγνώσκω? Βεβαίως, και καλά μου το θυμίζετε. Εγώ να πω ότι ξεκίνησα τη δημοσιογραφία μου στα 17 μου, όταν το δημοσιεύθηκε ένα, ας πούμε τώρα, κείμενό μου στην απογευματινή, θεωρώ δάσκαλό μου, τον Γιάννη Βούλτεψη. Ένα πανέντιμο άνθρωπο, ο οποίος πέρασε όλη τη ζωή στην εξωρία και εξωρία και στην αριστερά. Αυτός ήταν ο δάσκαλός μου. Και προσπάθησα να ακολουθήσω τα βήματά του, να μην ακουμπήσω δημόσιο χρήμα ποτέ. Όταν βρέθηκα από τον Μαρτίνη σε αυτή τη θέση και ο Μαρτίνης μου έλεγε δεν θα βρίσκεις πουθενά δουλειά και γινόταν, θα σε τσακίσω, δεν θα μείνει πουθενά φίλο σου κλπ. Και γινόταν, υπήρξαν κάποιες εξαιρέσεις που ήταν τότε στο δικαστήριο η Κατερίνα Παπακώστα έκανε ερώτηση στη Βουλή. Η Βούλτεψη, η Σοφία, με την οποία γνώριζα, μου έδωσε ενόρικη βεβαίωση. Η Ελευθεροτυπία έγραψε επίσης πολύ ευνοϊκά για μένα για το κυνηγητό που υφιστάμιν τότε. Ο Κώστας Κύρκος, ο αδερφός του Λεωνίδα και του αείμνηστου πάλι, έκανε ένα πολύ τιμητικό άρθρο για μένα και για την προσπάθεια που έκανα εκεί. Ο Πάνος Καμένος με στήριξε όσο λίγοι. Ο Νίκος Νικολόπουλος με στήριξε όσο λίγοι σε αυτή την προσπάθεια. Ο Γιώργος Σούρλας επίσης με στήριξε στο ότι δεν μου είπε ποτέ το παραμικρό, μην κάνεις μία έρευνα, μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο. Αντιθέτως, με άρθρα του έγραφε τα ίδια. Δεν θα πω σε καμία περίπτωση ότι δεν είχα αυτές τις στηρίξεις στο ηθικό επίπεδο. Διότι, κύριε Βουλευτά, υπάρχει και το άλλο επίπεδο. Το πώς ζεις και το πώς ζούσα. Και εκεί που ήμουν διευθυντής εφημερίδων χρόνια, ξαφνικά βρισκόμουν στο σπίτι μου με την οικογένεια στο χαλί να συνεδριάζουμε και να τους λέω «Από αύριο θα είμαι χωρίς δουλειά αν δεν δεχθώ αυτό το χρυσοφόρα συμβόλαια». Και να τους καλώ να ψηφίσουν και να τους καλώ να πάρουν θέση, γιατί από αύριο δεν θα έχουμε να πάμε εδώ, εκεί, εκεί, εκεί. Και αυτά είναι πολύ επώδυνα. Και γίνονται ακόμα πιο επώδυνα όταν θα βρεθούν συγγενείς ακόμα, πολύ στενοί, που θα σου πούν έπρεπε να πας και έπρεπε να μην βάλεις την οικογένειά σου σε τέτοιο κίνδυνο. Και τέτοια ακόμα που δεν φαίνονται στον κόσμο προς τα έξω. Ελάτε να το αντέξετε να είστε τόσα χρόνια διευθυντής σε εφημερίδες, σε κανάλια
και να βρίσκεσαι την άλλη μέρα σε αυτή την τραγική κατάσταση. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δασκαλώ. Γιατί ο Μαρτίνης λέει ή τα παίρνεις ή μένεις τελείως χωρίς δουλειά. Λοιπόν, επόμενος συζητητής είναι η κυρία Μεγαλοοικονόμου από τους, Ένωση Κεντρώων. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έχει σειρά ο κύριος Παχριστόπουλος. Επειδή καθώς είστε εκεί πέρα συνήθως, αλλάξτε θέση με τον Θανάση. Εντάξει, μετά εσείς, κύριε Παχριστόπουλε. Αντιμεταχώρηση. Εγώ τον Γιάννη τον Τάσκα τον ξέρω πολλά χρόνια. Παράληψή μου, κύριε Παχριστόπουλε, να πω, επειδή δεν σας θεωρώ πολιτικό και πολλά χρόνια, πάνω από 15-20, βγαίναμε σε διάφορες εκπομπές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές και επειδή δεν σας θεωρώ πολιτικό, πάντοτε παίρνατε θέση όχι απλώς υποστηρικτική, αλλά καταγγελτική στο πλευρό το δικό μου και για αυτή την προσπάθεια. Δεν το ανέφερα προηγουμένως. Αλλά πάλι επειδή δεν θεώρησα την ιδιότητά σας πολιτική. Φίλε Γιάννη, λοιπόν, κύριε Ντάσκα, κάνατε μια περιγραφή για το πώς η χώρα έφτασε εδώ που έφτασε. Γιατί η χώρα παρελήφθη χρεοκοπημένη τουλάχιστον πριν από 4-5 χρόνια, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα της εκπομπής μας, της Εξεταστικής Επιτροπής, συγγνώμη. Κάναμε και εκπομπές και για τον Ερυθρό Σταυρό. Θέλω να είμαστε ρεαλιστές και θα ήθελα να βάλω το χέρι στον τύπο των ύλων. Πράγματι, αυτή η περιγραφή τα λέει όλα για αυτούς που θέλουν να μάθουν τι ακριβώς έγινε τα 40 χρόνια της μεταπολίτευσης. Έτσι ακριβώς είναι όπως τα λέτε. Το ήθος σας και την εντυμότητά σας νομίζω δεν τα αμφισβητεί κανείς. Θα ήθελα όμως να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι και να έρθουμε στη σημερινή εποχή. Θα ήθελα να ξεκινήσω και να σας πω το εξής, να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Ντάσκα. Περιγράψτε το ρίκος Ντινάν όπως το περιγράψατε και είπατε ότι είναι το μεγαλύτερο παραμύθι, έτσι είπατε, όσοι λένε ότι τα αποδείξατε με τον τρόπο που τα αποδείξατε, πόσα στρέμματα χρησιμοποιήθηκαν, τι έγινε κλπ. Ότι με κρατικό χρήμα έγινε το νοσοκομείο. Εγώ θέλω να σας προσθέσω σε αυτά που είπατε εσείς τα εξής. Και εκεί επάνω να μιλήσουμε. Πρώτον, αυτό το κοινοφελές ίδρυμα, το έχω πει πολλές φορές, θα κουράσω και θα το ξαναπώ. Έχει και τα εξής χαρακτηριστικά, τα οποία μας τα είπε ο Γιώργος Σούρλας πριν από 2-3 μέρες, πότε ήταν, που ήταν εδώ στην Εξεταστική Επιτροπή. Είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Σούρλας ότι τουλάχιστον εγώ οραματίστηκα αυτό το κοινοφελές ίδρυμα σαν ίδρυμα με χαρακτήρα δημοσίου. Και είπε μάλιστα, ανέφερε το άρθρο 51 που δίνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης, ανέφερε ότι δεν έχει ΦΠΑ, ανέφερε το γεγονός ότι ανά πάσα στιγμή μπορούσε το δημόσιο να το ελέγχει. Και εγώ προσθέτω ότι ένα νοσοκομείο που δίνει ειδικότητες, χειρουργική, παθολογία, όλες τις ειδικότητες, ένα νοσοκομείο που δια νόμου η προϋπηρεσία των γιατρών του νοσοκομείου εκλαμβάνεται σαν υπηρεσία γιατρού εσύ, δηλαδή μπορεί να φύγει από τον Τινάν και να πάει να διεκδικήσει μια θέση Β, Α κλπ. Ένα νοσοκομείο που τα 4 από τα 7 μέλη, λαβαίνω υπόψη ότι και ο πρόεδρος, που είναι και πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού, αλλά 3 είναι διορισμένα από το Υπουργείο Υγείας, κάτι που δεν συμβαίνει σε καμία ιδιωτική κλινική, ξέρετε κύριε Ντάσκα, δεν διορίζεται, αυτά που σας λέω δεν είναι χαρακτηριστικά ούτε του Υγεία, δεν έχω τίποτα με το Υγεία, ούτε του Ιατρικού Κέντρου, ούτε του Μετροπόλιταν, θαυμάσια ιδρύματα, την άδεια τους πάνε και την παίρνουν από την Ομαρχία και όχι από το Υπουργείο Υγείας, που σημαίνει ότι μπορεί να γίνανε όλα αυτά που λέτε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, δεν αμφισβητώ τίποτα, αλλά είχε προδιαγραφές αυτό το κοινοφελές ίδρυμα, όπως το προσδιορίσε και ο Σούρλας, ο οποίος βγήκε από τα ημάτια του όταν έμαθε ότι αυτό πήγε σε αναγκαστικό πληστηριασμό. Και είναι το πρώτο σχόλιο που θέλω να κάνετε. Δηλαδή, εγώ να παραδεχτώ όλα όσα γινόσανε. Από ένα σημείο και μετά, μπορούσε ναι ή όχι, κύριε Ντάσκα, αυτό το κοινοφελές ίδρυμα να είναι ένα ίδρυμα πρότυπο, το ξέρετε ότι είναι τεράστιο. Θέλω απλά να θυμίσω για όσους μας ακούνε ότι ενώ το γεννηματάς, ένα τεράστιο νοσοκομείο, έχει μόνο 12 κρεβάτια εντατικής θεραπείας, ΜΕΘ,
Το Ντινάν έχει 38 και κάθε φορά που εφημέρευε ο Ερυθρός Σταυρός, εφημέρευε και τον Ντινάν. Έχει νοσηλευτική σχολή, όπου αποφοιτούν κανονικές νοσηλεύτριες, οι οποίες διορίζονται σε οποιοδήποτε δημόσιο νοσοκομείο. Τα λέω όλα αυτά. Και λέω. Μάλιστα, ο Γιώργος Σούρλας, ο οποίος ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, γιατί εδώ πέρα, προσέξτε, υπάρχει μια επιχειρηματολογία μόνιμη, θα έλεγα κουραστική, ότι εδώ η διένεξη αφορά μια τράπεζα και μια ιδιωτική κλινική. Δεν σας πέφτει λόγος. Τι καθόσαστε και ασχολιόσαστε, είναι η διαφορά μιας ιδιωτικής κλινικής και μιας τράπεζας. Σας πέφτει λόγος και είναι πραγματικά ένα αγώνια, θα έλεγα, η προσπάθεια κάποιων να αποδείξουν αυτό που σας λέω. Και όταν ρώτησα τον Γιώργο τον Σούρλα, η μοναδική ερώτηση που του έκανα, κύριε Υπουργέ, του λέω, είναι ρεβανσισμός το ότι ψάχνουμε, του λέω, αυτή τη στιγμή αν υπάρχει σκάνδαλο ή όχι? Μου λέει όχι. Δεν είναι ρεβανσισμός καθόλου. Είστε υποχρεωμένοι να το ψάξετε. Και άλλα πολλά που είπε. Σας ρωτώ λοιπόν το εξής, κύριε Ντάσκα. Σε αυτή τη διαδικασία, καταρχήν στραγγαλισμού, οικονομικού στραγγαλισμού του νοσοκομείου, στη συνέχεια διορισμού, είπατε μερικά ονόματα, περίεργων ατόμων που δεν έχουν καμία σχέση με τα ΔΣ, και στη συνέχεια με μια ειδική τροπολογία όπου μια εταιρεία που πριν 5 μέρες ασχολείται με τουριστικά και χρηματικά αλλάζει το καταστατικό για να μπορέσει να το πάρει, εκποιείται και πάει σε έναν αναγκαστικό πληστηριασμό όπου δεν πηγαίνει και δεν έχω τίποτα με τους Πακιστανούς, ούτε το τελευταίο μαγαζί Πακιστανού φουκαρά που δεν έχει τον ήλιο μοίρα. Και έχουμε εδώ τον επιμελητή που έκανε τον πληστηριασμό, ένας άνθρωπος απόφυτος Λυκείου, δεν έχω τίποτα με τους αποφύτους Λυκείου, τους σέβομαι, που ούτε λίγο ούτε πολύ συμβουλεύτηκε μόνο τον δικηγόρο της τράπεζας που πληστηριάζει και κανείς δεν ασχολήθηκε με το ίδιο το Ερίκος Ντινάν. Αυτό το, κατά τη γνώμη του Σούρλα και πολλών άλλων και δική μου, ένα θησαυρό που σάπιζε, πραγματικά σάπιζε, και λέω το εξής. Μπορούσε να αποφευχθεί, κύριε Ντάσκα, αυτό το πράγμα. Τρεις υπουργοί στην κυριολεξία, και σας λέω ιστορικά. Όταν ο Βιεννόπουλος κάνει απαιτητά τα 87 εκατομμύρια, το τότε διοικητικό συμβούλιο, αυτό που λέτε εσείς που έκανε τα 1000 μύρια, έστω την τελευταία στιγμή, κάνει μήνυση. Πάει με ένδικα μέσα. Ενώ ένας πρωτοδίκης τη βάζει στο αρχείο, ο αντισαγγελέας Τραγάλης την προχωράει. Να σας πω ότι γράφει εδώ ο αντισαγγελέας Τραγάλης κατά του Βιεννόπουλου, τον θεωρεί εκβιαστή. Του λέει ότι πάει να κάνει μονοπόλια. Του λέει το ένα, το άλλο, το άλλο. Και εκεί που πραγματικά το νοσοκομείο φαίνεται ότι μπορεί να φύγει, να πάρει ανάσες, έρχεται ο τότε Υπουργός Υγείας και ο κύριος Λοβέρδος και δημοσίως δηλώνει μέσα στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων ότι ναι, εγώ έδωσα εντολή να σταματήσουν τα ένδικα μέσα, γιατί έτσι θα σωνότανε. Τη συνέχεια την ξέρετε, μια άλλη τράπεζα αγοράζει τα 115. Προσέξτε, τα οποία είχαν γίνει 97 με 18 εκατομμύρια. Και ρωτάω, δεν μπορούσε το δημόσιο με 18 εκατομμύρια αντί να αφήσει μια τράπεζα να τον πάρει? Και πάμε παρακάτω. Βλέπουμε το ένα ΔΣ μετά το άλλο με απίστευτα άτομα. Βλέπουμε τον κύριο Μπούρα να προτείνεται από τον Υπουργό Υγείας. Βλέπουμε την κυρία Τάδε που είπατε εσείς και άλλα πολλά. Βλέπουμε τον Πανεθνητάκη, πρώτο ξάδερφο του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Βλέπουμε ένα Νίκα, ο οποίος παίρνει καρδιολογική κλινική και αμείβεται. Μισή από αυτούς πηδάνε στην Ημιθέα και πάει λέγοντας. Η δε τροπολογία Βορύδη είναι μια τροπολογία που θα μείνει στην ιστορία, κύριε Ντάσκα. Και θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας για τα συγκεκριμένα γεγονότα. Θα μπορούσε να σωθεί ο δημόσιος χαρακτήρας αυτού του κοινοφελού ιδρύματος που τόσο ανάγκη τον έχει ο Έλληνας πολίτης, όταν το Μέγαρο Μουσικής, το Μέγαρο Μουσικής, χειρισμός που έκανε τότε η ομάδα Ψυχάρη κλπ, το έφτασε να χρωστάει 220 τόσα εκατομμύρια. Δεν διανοήθηκε ποτέ το κράτος να το βγάλει σε πληστηριασμό και καλά έκανε. Το πήρε, τα πλήρωσε ο Έλληνας πολίτης, ένα πολιτιστικό μνημείο που έπρεπε να μείνει. Αν αυτό έπρεπε να γίνει στο Μέγαρο Μουσικής, κύριε Ντάσκα, το Ερίκος Ντινάν, σας ξαναλέω, 426 κλίνες, 38 κρεβάτια σε μονάδες εντατικής θεραπείας, αιμοκάθαρση, βραχία νοσηλεία, να μην τα λέω δηλαδή, ένα απίστευτο νοσοκομείο καινούριο. Να απαντήσει και ο μάρτυρας. Η μοναδική επιλογή τριών υπουργών ήταν να εκπληστηριαστεί και να πέσει και να γίνει μια ιδιωτική κλινική όπου όλα αυτά που σας είπα χαθήκαν από τη μια μέρα στην άλλη. Λέτε, κύριε Μάρτυρα, εσείς για αυτή την ερώτηση που σας έκανε ο κύριος Παπαδόπουλος. Δεν κάνω άλλη, κύριε Πρόεδρε. Τέλειωσα. Σας διαβάζω. Μας ενδιαφέρει, κύριε Ντάσκα, ακούστε λίγο.
Έχει μεγάλη σημασία για μας. Ξαναλέω, υπάρχει τεράστια προσπάθεια εδώ μέσα, σε αυτή την αίθουσα, ιδιωτική κλινική, μια τράπεζα, τι σας πέφτει λόγος. Είναι έτσι? Τίποτα άλλο. Θέλω την απάντησή σας. Είναι το ακριβώς αντίθετο. Θα σας πω το εξής. Διαβάζω από ένα έγγραφο. Λέει, αργότερα και χωρίς να υπάρχει ούτε σχετικός όρος στη συστατική πράξη του Ιδρύματος Ερίκος Δινάν, ούτε σχετικό δικαίωμα που να αναφέρεται ρητά σε κάποια σύμβαση, το Σωματείο Ερίκος Δινάν με την πράξη του συμβολιογράφου Σταματίνας Παπαϊωάννου Γεωργίου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία κλπ. Μεταβίβασε λόγω δωρεάς στο Ίδρυμα Ερίκος Δινάν και άλλο οικόπεδο, όμορο προς το προηγούμενο, επιφανείας 8.000 τετραγωνικών μέτρων. Ποιο είναι το προηγούμενο, εκείνο που χτίστηκε το νοσοκομείο? Όμορο προς το προηγούμενο. Τι είναι αυτό που σας διαβάζω? Ναι. Είναι η αγωγή. Μάλιστα. Είναι η αγωγή που κάνει το Κοριαλένιο Μπενάκιο και το Υπουργείο Υγείας και Οικονομικών, μάλιστα. Και του λέει, έχετε πάρει 8.000 τετραγωνικά μέτρα εκτός όλων των άλλων και πάνω σε αυτό φτιάξατε το Ρίκος Δινάν. Το Ρίκος Δινάν λοιπόν ήταν ένα καθαρό τμήμα της δημόσιας περιουσίας. Όχι μόνο οι τρεις. Θα σας πω τώρα στους τρεις, θα αρχίσω από το... Αν μου επιτρέπετε. Ναι, αν μου επιτρέπετε. Είναι θέμα δικαστηρίου. Έχουν πολιτικές ευθύνες για αυτή την κατάδεια. Αυτό με ενδιαφέρει από έναν δημοσιογράφο που πραγματικά σε όλη σας την πορεία δοκιμαστήκατε και δεν ενδώσατε. Εγώ το ξέρω από πρώτο χέρι. Κατά την νομική μου άποψη, δεν έχουν μόνο πολιτικές ευθύνες, έχουν και ποινικές ευθύνες. Όχι μόνο αυτοί και προηγούμενοι. Γιατί το λέω? Το Ρίκος Δινάν ονομάστηκε μόνο κατεφημισμόν ιδιωτική κλινική. Έτσι. Και ίδρυμα. Γιατί έγινε πάνω σε δημόσια και με δημόσια περιουσία. Και πάνω σε δημόσια στο οικόπεδο και με δημόσια περιουσία. Επιχορηγήσεις καθαρές του Ερυθρού Σταυρού κλπ. Δεν είναι νίκη της υποκειμένης. Ασφαλώς. Λοιπόν, ενώ λοιπόν είναι δημόσιο, έρχεται. Μπορούσε να γλιτώσει, έρχεται, κύριε Δάσκα. Έρχεται ένας Βγενόπουλος. Ένα λεπτό. Θέλω την απάντησή σας. Να τελειώσω. Μπορούσε να γλιτώσει, λέει, μόνο. Φυσικά και μπορούσε. Έρχεται ένας Βγενόπουλος. Εμφανίζεται ξαφνικά στο στερέωμα, όπως ένας Σάλας εμφανίζεται από υπάλληλος τράπεζας και λένε ο τραπεζίτης Σάλας και δεν ντρέπονται και μεγαλοδημοσιογράφοι, από υπάλληλος που ήρθε το 1974, πώς την έκανε την περιουσία να δούμε, που είχε ασκήσει εμπορική δραστηριότητα και είχε λεφτά για να λέει τραπεζίτης, εκτός και αν λέμε τον διορισμένο σε κρατική τράπεζα τραπεζίτη. Τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας, εμείς οι δημοσιογράφοι να φέρουμε. Έρχεται λοιπόν και ένας Βγενόπουλος δικηγόρος, ο οποίος στη δεκαετία του 80 είχε πάει και είχε ζητήσει δουλειά στην εταιρεία Πετρίδης, άμεσα συνδεδεμένη, θέλω να μείνει στα πρακτικά, άμεσα συνδεδεμένη με τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Καραμανλή, στην οποία η εταιρεία Πετρίδης εργαζόταν ο γραμμένος Καραμανλής, έρχεται και αυτός ο άνθρωπος, ο Βγενόπουλος, που είχε αυτή την οικονομική, δηλαδή καμία δυνατότητα τότε, έρχεται και γίνεται τραπεζίτης και αυτός με τράπεζες και τούτο και εκείνο. Και ενώ είναι δεινός κατηγορούμενος από τον Μαρτίνη και είναι με την πλάτη στον τοίχο. Στραγάλης, αντισαγγελέας εφετών. Και πάει κατηγορούμενος, έρχεται ο Μαρτίνης. Θέλω. Και κάνει πίσω και μου είπε και ο Μαρτίνης σε μένα τώρα και πριν. Έκανα πίσω διότι το Υπουργείο Υγείας μου έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό. Ευθέως ομολογεί ο κύριος Λοβέρδος ότι εγώ ήμουν αυτός που ζήτησα να αποσύρετε τα ένδικα μέσα. Είναι ομολογία που την κάνει μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή. Μόνο που δεν ήταν δική του περιουσία του Ανδρέα Λοβέρδου. Δεν ήταν δική του περιουσία για να το αποφασίζει αυτό. Λέω τι είπε. Ένα λεπτό. Ο ίδιος. Ένα λεπτό. Έρχεται λοιπόν και λέει, τα αποσύρεις εσύ στο Μαρτίνη, του υπόσχονται του Μαρτίνη ακαταδίωκτο ότι θα έχει. Τον ξεγελάνε σε αυτό το σημείο. Και ο Μαρτίνης πάει. Εμένα μου το είπε 100 φορές. Με ξεγέλασαν. Ομολόγησε και υπέγραψαν. Μισό λεπτό. Δεν το ξέρω. Αυτό δεν το θυμάμαι. Το είπε ο ίδιος. Όχι, για τα ποινικά του. Πάει και το. Αφού ξεγελιέται, πάει, συμφωνεί, αποσύρει ό,τι είναι αποσύρει από το Βγενόπουλο. Έτσι. Ο Βγενόπουλος παίρνει το νοσοκομείο αφού το στραγγαλίζει προηγουμένως οικονομικά. Με ένα δάνειο που εσείς θα το βρείτε, δεν έχετε ανάγκη τη δική μου μαρτυρία από τους λογαριασμούς, αν εξυπηρετεί το. Έχουμε βρει. Αν εξυπηρετεί το λοιπόν το δάνειο, γιατί πάει και στραγγαλίζει το νοσοκομείο? Κανονικότατα εξυπηρετεί το, το λέει ο εισαγγελέας Στραγάλης, στη μηνυτήρια αναφορά που κάνει στο Βιανόπουλο, κύριε Δάσκα. Όταν λοιπόν. Την έχω εδώ.
Ένα λοιπόν είναι το ότι πήγε το νοσοκομείο με αυτόν τον τρόπο. Το Ερίκος Δινάν πέρασε στο Βγενόπουλο με αυτή την μετατρίκ. Κατά τη νομική μου άποψη είναι και ποινικό αδίκημα, όχι μόνο πολιτική. Εγώ δεν υπάρχουν μόνο πολιτικές ευθύνες. Εσείς έχω μία νομική άποψη. Στη συνέχεια, αφού γίνεται αυτό από το Υπουργείο Υγείας, έρχονται, αποσύρεται η κυρία Σάλα από το Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο την είχε επιλέξει ο Σαμαράς και δεν ξέρω ποιο άλλη κυβέρνηση τότε, όποιος τους επέλεξε δια του Υπουργού Υγείας. Αποσύρεται από μέσα για να... Μισό λεπτό, θέλω να καταγραφεί τι λέω εγώ. Ναι. Αποσύρεται από μέσα για να μην πάρουμε μυρωδιά εμείς οι δημοσιογράφοι ποιοι ακριβώς είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο και τι σημαίνει στάικου, μέχρι να καταλάβουμε στάικου ποια είναι. Τώρα, κύριε βουλευτά, ρωτάω αυτή η Σοφία Στάικου ποια είναι, ακόμα και στην τηλεοπτική εκπομπή. Και δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουν τι είναι η κυρία Σάλα. Μέχρι να το πάρουμε εμείς μυρωδιά, αποσύρεται και η κυρία Σάλα από τη μέση και έρχονται και το Σεπτέμβριο φτιάχνουν, μέσα σε ένα Σεπτέμβριο, σε 10-15 μέρες, τροποποιούν το όνομα της εταιρείας, τροποποιούν το καταστατικό της εταιρείας της πλάκας αυτής. Τη Σημηθέα. Εσείς παίζετε την Σημηθέα γιατί παραπέμπει σε θεά. Εγώ λέω την εταιρεία της πλάκας. Αυτή την εταιρεία της πλάκας από πλευράς κεφαλαίου και από πλευράς εμπειρίας, να θέλω να καταγραφεί στα πρακτικά. Η γνώμη μου είναι ότι τη δώσαν σε μια εταιρεία της πλάκας. Αυτή η εταιρεία της πλάκας λοιπόν έρχεται και παίρνει το νοσοκομείο, αφού τη βοηθάει το Υπουργείο Υγείας και κάνει τροπολογίες και κάνει αυτή το καταστατικό της να πάρει και τέτοια και κάνει και τροπολογία το Υπουργείο. Μεγάλωσα δημοσιογραφικά και είμαι στο χώρο της υγείας. Ξέρω τι σημαίνουν αυτά. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να σας δείξω μία φωτογραφία. Όχι από αυταρέσκεια. Θα την καταθέσω, βεβαίως. Από τότε που ήμουν νέος είναι αυτή η φωτογραφία. Γι' αυτά δεν φοβάστε που λέτε, γιατί εσείς δεν έχετε ασυλία και απειλούν θεούς και δαίμονες κάποιοι. Σας την κάνω προσωπική ερώτηση, αλλά δεν φοβάται. Αν ήταν, θα είχε φοβηθεί άλλες φορές. Θα σας πω περισσότερο. Ο φόβος δεν είναι ο φόβος για τη ζωή. Αυτό δεν τον υπολογίζουμε ποτέ. Ο πρώτος έφεδρος αθυπολογαγός που σκοτώθηκε το 1940 φέρει το όνομα της οικογένειάς μας. Λέγεται Λευτέρης Δάσκας. Η φιλική εταιρεία ορκιζόταν από έναν ιερομόναχο που λεγόταν Άθιμος Κυρτσιάς. Είναι της οικογένειάς μας ο Κυρτσιάς επίσης. Το Ευαγγέλιο της φιλικής εταιρείας το φύλασαν στο χωριό μας. Εκεί το φύλασαν, από εκεί γινόταν. Δεν φοβήθηκα ποτέ για τη ζωή μου, γιατί είναι και 2-400 υψόμετρο και εμείς εκεί πεθαίναμε κάθε μέρα την εποχή που γεννήθηκα εγώ, γιατί δεν υπήρχαν και τα δυνατότητα της ζωής. Καμιά φορά όμως, δεν ονομάζεται φόβος αυτό που σου προξενούν μέσα στην ίδια την οικογένεια. Αυτό που σου προξενούν, αυτό που σου εξουθενώνουν και λες θα ζει αύριο, δεν θα ζει η οικογένεια ή δεν θα ζει η οικογένεια όπως πρέπει να ζήσει μεταξύ συγγενών. Ο μεγαλύτερος θάνατος που υφιστάμεθα εμείς και άρα αυτός είναι κάποιος φόβος που εσείς πρέπει να τον αξιολογήσετε, είναι ο ηθικός θάνατος σε αυτά τα επίπεδα. Μένεις χωρίς δουλειά γιατί είσαι ανίκανος. Μένεις χωρίς δουλειά γιατί είσαι γραφικός. Μένεις γιατί. Αυτή η φωτογραφία με δείχνει εμένα νεαρό. Και δίπλα είναι ένας άλλος νεαρός. Είναι ο κύριος που είναι νεαρός, την έχω κόψει στη μέση για να την καταθέσω στην Επιτροπή σας, υπάρχει και ένας υπουργός ακόμα, μεγάλο υπουργός, στη φωτογραφία. Τότε που εγώ ήμουν διευθυντής εφημερίδων κλπ. Ο εικονιζόμενος είναι ο Θεόδωρος Παπαδημητρίου. Είναι αυτός που ήταν αφεντικός στο Κελπνό. Αυτό το έχω μαζί, το δημοσίευσε ο Κώστας Βαξεβάνης, ένα κατάλογο με εμάς τους δημοσιογράφους, που παίρνουμε λεφτά από χρυσά Κελπνό. Από το Κελπνό. Άρτη αυτή η ιστορία. Εάν εγώ σας καταθέτω αυτή τη φωτογραφία να δείτε ως διευθυντής εφημερίδων, ως άνθρωπος που δημιούργησε και δικό μου ένα υποτυπώδες μέσο ενημέρωσης που λέγεται Documenta.gr και μπορείτε να μπείτε, πόσα λεφτά μπορούσα να έχω, όχι αποδεχόμενος την δωροδοκία του Μαρτίνη μόνο, μόνο λέγοντας τον Παπαδημητρίου δώσε και σε μένα θείο. Δώσε και σε μένα μπάρμπα. Εγώ όπως μάρτυρα κάνουν... συμπεράσπιση μισό λεπτό, σας, κύριε μισό λεπτό. Δεν χρειάζεται. Όπως κάναν αυτοί εδώ που είναι στον κατάλογο αυτών. Επιπλέον την εποχή εκείνη μου είχαν υποδείξει και έναν άλλο τρόπο χρηματισμού και θέλουν να μένει στα πρακτικά. Να μένει στα πρακτικά. Μου είχαν πει να βάλεις κανένα φίλο σου ή κανένα συγγενή σου να κάνει εκθέσεις
και να σου δίνουμε κάποια εκατομμύρια. Και εσύ να τα παίρνεις από εκείνον και να μην φαίνεται ποτέ. Υπήρχαν και αυτού του είδους οι χρηματισμοί. Σας το καταθέτω για να δείτε τις αντιστάσεις ακόμα και σε αυτό που εσείς θα το ερευνάτε και έχει σχέση με την ερευνά σας με το κελπνό. Εμένα δεν θα με βρείτε πουθενά μέσα, ούτε ούτε άμεσα, να έχω πάρει ούτε ένα ευρώ, ούτε διαφήμιση. Ξέρω. Θα μπορούσα να έχω πάρει περισσότερα από αυτούς. Όμως, εσείς πρέπει να ερευνήσετε πώς βρέθηκε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτός ο Νίκας που διορίστηκε στο Ρίκος Δινάν. Κάποια στιγμή χτυπάει το κινητό μου τηλέφωνο. Γεια σου βρε αγωνιστή, γεια σου βρε αυτό, μπράβο. Τι έκανες για το Ρίκος Δινάν, τι έκανες, μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εγώ είμαι τώρα, με βάλανε στο Ρίκος Δινάν και θα σε φωνάξω να έρθεις εδώ να δούμε, να μπει τάξη κλπ. Κλπ. Όχι να πάω επαγγελματικά, να του πάω αυτό το υλικό που το ζητάτε εσείς. Προς τιμήν σας η Επιτροπή. Ακόμα περιμένω το τηλεφώνημα του κυρίου Νίκα, ο οποίος έγινε και αυτός στο Ρίκος Δινάν. Και μαθαίνω μετά. Νίκας, Πανεθυμητάκης, περνάνε και γίνονται σε αυτή την εταιρεία της πλάκας. Συνήμη θέα, ναι. Σε αυτή την εταιρεία, εσείς πέστε την θεά. Εγώ σας λέω, σε αυτή την εταιρεία της πλάκας, που αποκτά νοσοκομείο, αποκτά μια δημόσια περιουσία που μας ανήκει σε όλους. Έτσι. Και την αποκτά αντί πινακή ουφακής, πού, όχι στην Ελλάδα, όχι στο τιμημένο ελληνικό έδαφος εδώ που χύσαμε αίμα. Τιμημένο και αυτό, αλλά μακριά και σήμερα άλλο κράτος, στην Κύπρο. Την Κύπρο την οποία εμείς και με τέτοια κόλπα προδώσαμε δεύτερη φορά και τη στείλαμε στα τάρταρα τα οικονομικά. Γιατί κάναμε τις συναλλαγές και τέτοιες συναλλαγές εκεί με πρωτομάστορα αυτόν τον Βγενόπουλο που εμφανιζόταν ως Μπερλουσκόνη, εξαπατούσε τους πάντες με τα οικονομικά του και έρχεται το Υπουργείο Υγείας και του δίνει ένα δημόσιο αγαθό με τέτοιας αξίας αντί πινακή ουφακής. Γιατί γι' αυτό δόθηκε το Ρίκος Δινάν. Είναι ακριβώς Νοέμβριος του 2011. Βουίζει ο τόπος στην Κύπρο. Ζητούν από τον Γιαννόπουλο να φύγει. Από τη Μαρφίν είναι Νοέμβριος του 2011 αρχές. 29 Νοεμβρίου του 2011 το Δέλτα Σίγμα του Ντινάν αποφασίζει για παραίτηση από τα ένδικα μέσα κατά του Βγενόπουλου που τον αναζητάει, δεν μπορεί να πάει στην Κύπρο, ούτε αυτός τον Μπουλούτας, ούτε ο Φόρος. Κείν την εποχή ο τότε Υπουργός Υγείας ο κύριος Λοβέρδος πιέζει το Μαρτίνι και ομολογεί ο ίδιος δημοσίως ότι να παραιτηθείς από όλα τα ένδικα μέσα. Και ρωτώ και τελειώνω. Είχαμε εδώ πέρα έναν εκτελονιστή απόφυτο λυκείου, ο οποίος σε ερώτηση που του έκανα εγώ, κύριε Ντάσκα, λέω, το Ντινάν έχει 38 κρεβάτια σε μονάδα εντατικής θεραπείας, που ο μέσος όρος του κάθε κρεβατιού κάνει 80 περίπου χιλιάδες. Μόνο τα 38 κρεβάτια κοστίζουν γύρω στα 3 εκατομμύρια 100. Και αποτιμήθηκε, προσέξτε, όλη η κινητή μηχανολογική περιουσία τότε του Ντινάν γύρω στα 3.500, 3.600. Είναι σύνομο, του λέω αυτό. Λέει, έπαιρνα συμβουλές μόνο από το δικηγόρο της τράπεζας. Αυτό δεν αποδεικνύει ότι λαιλατήθηκε αυτό που λέτε. Λαιλατήθηκε στην κυριολεξία αυτό το νοσοκομείο. Με την ανοχή, εγώ δεν λέω για ποινικές ευθύνες, με την ανοχή, αν μην πω κάτι άλλο, των τότε υπουργών του. Δεν λαιλατήθηκε το νοσοκομείο. Λαιλατήθηκε η δημόσια περιουσία. Η δημόσια περιουσία. Είναι τεράστια η διαφορά. Δεν είναι το νοσοκομείο αυτό ένα οποιοδήποτε νοσοκομείο. Είναι δημόσια περιουσία. Έγινε, κατασκευάστηκε από την αρχή ως το τέλος. Και σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, να τα δείτε τα έγγραφα ένα-ένα. Λέει, δίνουμε από την επιχορήγηση του ελληνικού δημοσίου. Δίνουμε εμείς ο Ερυθρός Σταυρός στο Ρίκος Δινάν 1 δισεκατομμύριο. Μετά λέει 700.000, μετά 500. Δίνουμε. Αυτό είναι δημόσιο χρήμα. Το Ρίκος Δινάν, η κατασκευή του και ο εξοπλισμός του και τα πάντα έγιναν με δημόσιο χρήμα. Σε αυτό το νοσοκομείο έπρεπε να νοσηλεύονται άποροι, αδύναμοι, να κάνει ό,τι ακριβώς έκανε ο Ερυθρός Σταυρός. Το βιβλίο που δεν σας το έφερα τυχαία. Να δείτε πώς δημιουργήθηκαν τα νοσοκομεία του Ερυθρού Σταυρού με τις δωρεές, πάμπλου των ανθρώπων,
Μπήκαν τα ονόματά τους, του Κοριαλένιου, ο οποίος ήταν ο Κοριαλένιος, ένας άνθρωπος από την Κεφαλονιά, νομίζω, ο Μπενάκης, και μέσα είπατε σε αυτά στην αρχή της τοποθέτησής σας, κύριε Αυτό Μάρτυρα. Λοιπόν, αυτό το δημόσιο νοσοκομείο είχε δημόσια περιουσία, αυτή λέει λατήθηκε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και εμείς και τελευταία, πάρα πολύ. Όχι, πρώτη τελευταία η κυρία Μεγαλοοικονόμου, από τους εισηγητές εννοώ.